Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο ότι το να βρίσκεσαι υποψήφιος δεν είναι κάτι ευχάριστο. Θα ήμουν άπλιστη αν έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένη στο σημείο που έχω φτάσει. Και κάθε φορά που ήμουν υποψήφια σου έλεγα ότι θέλω να κερδίσω όσες περισσότερες εμπειρίες μπορώ μέσα από αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτό πλέον το έχω καταφέρει. Ο κόσμος έχει αποφασίσει τι θα γίνει στην πορεία και εγώ, ό,τι και να γίνει, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γιατί εάν θα αποχωρήσω, θα ξέρω ότι τουλάχιστον θα έχει μείνει ένας φίλος μου, τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ. Βιργινία, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Χάρη. Είμαι γεμάτος, αλλά ακόμα συνεχίζει αυτό το σαράκι που με τρώει και που λέει λίγο ακόμα να το απολαύσεις. Οπότε εύχομαι ο κόσμος να έχει αποφασίσει να το απολαύσω λίγες μέρες ακόμα μέχρι τον τελικό. Χάρη, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Οι δύο υποψήφοι λοιπόν για απόψε είναι η Βιργινία και ο Χάρης. Στο επόμενο συμβούλιο, σε λίγες ώρες, θα μάθουμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει. Περνάτε όντως τις τελευταίες σας στιγμές στην Καραϊβική, τις τελευταίες σας στιγμές στους στίβους μάχης. Σας εύχομαι να τις απολαύσετε, γιατί πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα.